Άκρηση όμως, δίχως πρόβλημα. Και τώρα στην κόντρα ο Εργοτέλης απέναντι. Είναι μόνος του ο Νόσκοβιτς. Ο Ιουσούφ θέλει να μπει στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Ευκαιρία για το Εργοτέλη και με τον Μπογδάνοφ. Ο Ουκρανός αμυντικός μέσος είχε... Εδώ δείτε πόσο ο Ιουσούφ άρχισε την εξαιρετική του προσπάθεια και μοίρασε έτοιμο γκολ. Καμία αμυντική συνέπεια για τους ποδοσφαιριστές της νίκης. Με αποτέλεσμα ο Μπογδάνοφ. Τα χειροκροτήματα που ακούστηκαν είναι για τον Ροτζέρο Μάρτινς, ο οποίος σηκώθηκε για προθέρμανση. Ο Γιουσούφ θα γυρίσει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και το γκολ. Παγώνει το Πανθεσσαλικό ο Νόσκοβιτς, ανοίγοντας και αυτό το λογαριασμό με τη σειρά του. Δεν είχαμε καν συμπληρώσει ένα λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο και ο Σέρβος κάνει το 1-2, βάζοντας ξανά τον Εργοτέλη μπροστά στο παιχνίδι. Ο Ταμπάκης απαρηγόρητος, πάλι ο Γιουσούφ φτιάχνει τον γκολ. Ο Νόσκοβιτς αυτή τη φορά δεν λαθεύει από τη μικρή περιοχή και κάνει το 1-2 σκασμένος ο Φαντεμπρούκ. Το πλάνο τα έλεγε όλα. Στο 46 γίνεται το 1-2 με τον Νόσκοβιτς να πηγαίνει να ανταλλάσσει high five, χειραψία με τον Δερμιτζάκη εκεί στον πάγκο του Εργοτέλη. Ξανά πως ο Σέρβος νίκησε άπαντες στον αέρα και έκανε το 1-2 στα 45 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Πάλι νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο βάζει γκολ ο Εργοτέλης, το ίδιο είχε κάνει και στο πρώτο. Η μπάλα δεν φτάνει στον Βλαχοδήμο, αλλά ούτε και στο Τζιόρα απέναντι. Φτάνει όμως τον Γιουσούφ, ο οποίος περνάει και τον Τσουκάνη, θα πάρει φάουλ γυρίζοντας. Ο Γιουσούφ με ωραίο τρόπο υποδέχεται την μπάλα και ξεφορτώνεται το Μαχλελή. Έχει αναγκάσει τον Ίβενς τώρα να βγει στο πλάι. Ο Βέλγος είναι πιο βαρύς από τον Μαχλελή. Ο Βλαχοδήμος έρχεται σε επαφή τελικά με την μπάλα. Πιεζόμενος πάντα από τον Μαρινάκη, ελευθερώνει τον Γιουσούφ. Χαμηλά η παλιά στην περιοχή. Out. Με τον Τζανακάκη. Ξανά στο Γιουσούφ. Ευκαιρία για τον Εργοτέλη για το τέταρτο γκολ. Ο Γιουσούφ πλασάρει. Γκολ. 1-4. Καθαρίζει μια και καλή το μάτσο ο Εργοτέλη στο 79. Ο Ταμπάκης δεν θα μπορούσε να αντιδράσει στο τετ. Ο Μοχάμετ Γιουσούφ σφραγίζει την εκπληκτική του σημερινή απόδοση με ένα πολύ ωραίο γκολ στο 79. Εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο κενό στην άμυνα της νίκης. Πήρε την κάθετη παλιά, προχώρησε ψύχρεμο πλασέ στην δεξιά γωνιά του Ταμπάκη και κάπως έτσι γίνεται το 1-4. Εδώ δείτε πως δεν υπάρχει κανείς εκεί, ούτε ο Ίβενς, ούτε ο Αργύρης, ούτε ο Τσουκάνης να καλύψει. Το πλασέ από τον Γιουσούφ σήκωσε και την μπάλα όπως όσο έπρεπε, ίσα ίσα για να περάσει πάνω από το δεξί πόδι του Ταμπάκη. Και έτσι έγινε το 1-4. Μου εδώ έχω σημειώσει τρεις ευκαιρίες για τον Εργοτέλη, το γκολ του και μόνο το γκολ για την νίκη. Δεν έχει ξαναπατήσει περιοχή. Εδώ να δούμε την παρέμβαση του Μαχλελή, είναι για τον Εργοτέλη. Συμπληρώνοντας πάντως, Μανώλη, σε αυτό που έλεγες πριν, ο Δερμιτζάκης θα πρέπει να είναι απογοητευμένος καθώς η άμυνά του δεν δέχτηκε τον γκολ σε πρώτο χρόνο από το φάουλ. Κοζορώνης ξανά για τον Γιουσούφ με τον Μαχλελή. Στο ένας εναντίον ενός θέλει να μπει στην περιοχή. Γυρίζει προς τα έξω, ο Χαλκιαδάκης δεν το πιάσε σωστά το σουτ. Θα κυνηγήσει.